Ο Τούρκος Πρόεδρος Recep Tayyip Erdogan φέρεται να επιθυμεί να αγοράσει 20 Eurofighter Typhoon από το Βερολίνο, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτόριο Bloomberg. Ο καγκελάριο Σόλτ δεν φαίνεται να είναι ζεστό σε μια τέτοια πρόπτικη εξαιτίας τη έντασης της σχέσης Τουρκία, και ΝΑΤΟ έπειτα από την αγορά εκ μέρου της Άγκυρας ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων. Επίση, οι διπλωματικές σχέσεις της Τουρκίας με την Δύση δεν περνούν και την καλύτερη περίοδό του αφού ο Ερντογάν έχει επικρίνει αιχμηρά το Ισραήλ για την πολιορκία τη Γάζα. Παράλληλα, οι στρατιωτικέ επιχειρήσει τη Τουρκία στο Κουρδιστάν δεν αρέσει συνδύσει, αλλά και η καθυστέρηση τη έγκριση εισόδου τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με Τούρκο αξιωματούχο που επικαλείται το Bloomberg, η Τουρκία επιθυμεί να εξασφαλίσει μία συμφώνια για να απαντήσει στην απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ από την Ελλάδα. Η Τουρκία και η Ελλάδα, σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, εμπλέκονται σποραδικά σε εναέριε αψιμαχίε για μακροχρόνιε εδαφικέ διαφορέ που κυμαίνονται από το Αιγαίο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία έχει καθυστερήσει να αποσύρει το στόλο των αεροσκαφών F4 και ο εξυγχρονισμό τη αεροπορία τη χώρα έχει γίνει προτεραιότητα για τον Ερντογάν από τότε που οι ΗΠΑ έδιωξαν τη χώρα το 2019 από το πρόγραμμα αγορά και βοήθεια στην κατασκευή πιο προηγμένου F35 τη Lockheed Martin. Η Τουρκία είχε προηγουμένω συμφωνήσει να αγοράσει ρωσικά πυραυλικά συστήματα S400 και οι ΗΠΑ φοβήθηκαν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το Stealth Jet.